Στα άκρα φαίνεται ότι οδηγείται η σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ και τη σύσταση της Προκατακτικής Επιτροπής. Στην Υποκράτους εκτιμούν ότι ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγουν επιμελώς να απαντήσουν στο βασικό επιχείρημα του κυρίου Βενιζέλου ότι η πολιτική σκευωρία στήθηκε από την Κουμουντούρου και επιμένουν ότι ο στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, Νίκος Παπάς, ήταν αυτός που πήρε το στικάκι με τη λίστα από τον κύριο Διώτη και το έδωσε στο περιοδικό Hot Dog. Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, μιλώντας στο Βήμα FM, τόνισε ότι έργο της Επιτροπής της Βουλής είναι να εξετάσει και το ρόλο των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση της λίστας. Αυτή η λίστα, η οποία έχει κάνει τόσο κακό στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, θα πρέπει εις βάθος να διερευνηθεί και να βγουν όλα στην επιφάνεια. Όλα στη φόρα. Από εκεί πέρα, κύριε Τάκη, όμως, δεν μπορούμε να ερευνήσουμε και αυτά που είπε ο πρόεδρος Πασόκ, τα οποία εμείς περισσότεροι τα ξέραμε αυτά. Δηλαδή, πώς έφτασε η λίστα Λαγκάρντ στον κύριο Βαξεβάνη και πώς, όπως είδατε, απεδείχθη ότι όλα αυτά ήταν αντίγραφα, γιατί κυκλοφορούσαν πάρα πολλά αντίγραφα της λίστας. Ο κύριος Βενιζέλος μας κατηγόρησε ότι διαρρεύσαμε εμείς το USB το οποίο αυτός κρατούσε στο γραφείο του για 14 μήνες. Με απόλυτη σαφήνεια. Είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν κάναμε. Ναι. Ο κύριος Βενιζέλος είναι έτοιμος να μας κατηγορήσει ότι διαρρεύσαμε και τα αμυντικά σχέδια της χώρας. Στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι με την απόφαση για την παραπομπή μόνο του κυρίου Παπακοσταντίνου επετέφθη η συγκάλυψη της υπόθεσης και κατηγορούν τον κύριο Βενιζέλο ότι δεν έδωσε εξηγήσεις γιατί κράτησε το στικάκι και δεν έκανε τίποτα ώστε το ελληνικό δημόσιο να εισπράξει έσοδα. Στην εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο, οι κύριοι Σταύρος Κοντονής από το ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Καρύδης από το ΠΑΣΟΚ και Νίκος Μπίστης από τη ΔΙΜΑΡ είχαν έντονη αντιπαράθεση. Ακούσαμε αφορισμούς περί σκευωρίας, το οποίο είναι αθλειότητα πρώτου βαθμού, διότι εδώ υπήρχαν στοιχεία τα οποία τον οποιοδήποτε άνθρωπο τον έπειθαν ότι κάτι συμβαίνει. Και εσείς για τον κύριο Παπά δεν απαντάτε. Για τον κύριο Παπά όταν, απάντησε όταν... ο ίδιος και το είπε και ο πρόεδρος. Ότι δεν έγινε κάτι. Τελικά, ξέρετε τι θα γίνει, θα σας πω εγώ. Ότι οι μόνοι που είχαμε το στικάκι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάθε μέρα, αν παρακολουθείς κανείς, βγάζει περίπου 20 με 30 ανακοινώσεις για διάφορα θέματα, από το πιο ελάχιστο που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία μέχρι το πιο αυτό, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη, πέρασε μια εβδομάδα, να απαντήσει σε ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα. Προφανώς, όταν λες κάτι, πρέπει να το αποδεικνύεις όταν είναι βαρύ. Απ' την άλλη μεριά, όλοι ξέρουμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Όλοι ξέρουμε ποιοι μιζάρανε πάνω στη συγκεκριμένη λίστα, ποιοι λέγανε περιμένετε να δείτε. Και το λάθος της φίλης μου, την Άντια στη Βαλαβάνη, ήταν μέσα σε αυτό το κλίμα. Ακούγανε 600, εδώ, κρύψανε. Ακουγόντουσαν αυτά για την οικογένεια του Βενιζέλου, ακουγόντουσαν. Τι να κάνουμε. Ανοιχτή επίθεση στα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση για τη στάση του στη Βουλή κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην Ομογενειακή Εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας, με αφορμή την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε για να μην αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι της φοροδιαφυγής. Οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι το πολιτικό κατεστημένο θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να συγκαλυφθεί η υπόθεση και να περιοριστεί η διερεύνησή της μόνο σε πρόσωπα που βρίσκονται πλέον εκτός πολιτικού συστήματος. Πρέπει να είναι βέβαιοι όμως ότι η αλήθεια θα λάμψει. Όλη αυτή η πρακτική είναι απολύτως αντίθετη με το κοινό αίσθημα και παγιώνει κλίμα συγκάλυψης, διαφθοράς και ανομίας.